Ο Δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής βράβευσε σήμερα το πρωί σε μια σεμνή τελετή στο γραφείο του τον Καβαλιώτη στην καταγωγή γραφίστα που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Γαβριλίδη, ο οποίος αναδείχθηκε ο νικητής του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει ο Δήμος Καβάλας για τον σχεδιασμό του επετειακού λογότυπου των εκδηλώσεων των 100 χρόνων ελεύθερης ελληνικής Καβάλας. Κοιτάξτε, ο Γιάννης ο Γαβριλίδης είναι Καβαλιώτης πράγματι όσον αφορά την καταγωγή. Εδώ έχει μεγαλώσει, εδώ έχει περάσει και τα εφηβικά του χρόνια, μέχρι ότου βέβαια αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη. Το γεγονός ότι είναι Καβαλιώτης τον βοήθησε τον ίδιο να κάνει ένα πολύ ωραίο σχέδιο και να κερδίσει τον διαγωνισμό, γιατί έβαλε και το δικό του συνέστημα, την ψυχοσύνθεση του Καβαλιώτη. Έγινε διαγωνισμός δημόσιος, ανοιχτός, υποβλήθηκαν αρκετά σχέδια από όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν προαπαιτούμενο να είναι Καβαλιώτης ο μακετίστας ο οποίος θα κέρδιζε, όμως για μας είναι χαρά ότι πραγματικά έχει μια καταγωγή από την Καβάλα και δουλεύει με πολύ μεγάλη επαγγελματική επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Στην ουσία αυτό το οποίο μας έκανε ήταν ένα δώρο προς την γενέτειρα πατρίδα του, την πόλη, τη γενέθλια, σε όλους εμάς. Το σχέδιο το βλέπετε όλοι, είναι σε όλες τις προσκλήσεις, τα έντυπα στις εκδηλώσεις του Δήμου μας για τα 100 χρόνια. Και λοιπόν προς τιμήν του σήμερα κάνουμε μια μικρή έτσι σεμνή τελετή, του δίνουμε αυτό το μικρό αγαλματίδιο που έχει φιλοτεχνήσει ο Δημοσθένης ο Σωτηρούδης, ένας αξιόλογος άνθρωπος των τεχνών για την πόλη μας, και το έχει κατασκευάσει ο Σίμος ο Μιχαηλίδης, που και αυτός είναι ένας πολύ αξιόλογος επαγγελματίας σε έργα τέχνης στην πόλη μας. Λοιπόν, είναι πράγματα που πρέπει να τα θυμόμαστε για πάντα και γι' αυτό το λόγο με ιδιαίτερη τιμή δίνω τα συγχαρητήριά μου στο Γιάννη. Ευχαριστώ. Είναι απλή και το είχα γράψει και στην περιγραφή. Ουσιαστικά το άγαλμα αυτό που έχουμε στην πλατεία και συμβολίζει την νίκη και φυσικά την ελευθερία. Είναι αυτό το οποίο συμβολίζει όλους τους αγώνες μας ως Μακεδονία, ως Καβάλα κλπ. Από εκεί εμπνεύστηκα και νομίζω ότι ήταν το κυριότερο και το ουσιαστικότερο σύμβολο που μπορούσε να αποτελέσει σύμβολο για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Καβάλας.